Για να δούμε λοιπόν τι λέει ο οικονομέτρης αναλυτής σήμερα για όλα αυτά τα μεγάλα παιχνίδια της ενέργειας, ο κύριος Γιώργος Αδαλής. Καλημέρα κύριε Αδαλή. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη. Ωραία πάμε έτσι. Κάθε μέρα έχουμε και μία νέα συνταγή. Τέλεια. Δηλαδή δεν ξέρω. Νομίζω ότι θα πάμε ακόμα καλύτερα όπως τα βλέπω τα πράγματα. Έρχεται και ανάπτυξη τύπου ΒΕΠ, μας λέγανε από την Ευρώπη και η κυβέρνηση. Από το καλοκαίρι του 2020 την είδατε νομίζω. Έχετε φιλοξενήσει και εσείς κυβερνητικούς κύριε Σαχίνη που σας υπόσχονταν και εσάς και εμάς αναπτύξεις τύπου ΒΕ. Μάλιστα. Θυμάμαι καλά. Μια χαρά θυμάστε. Τα βανόπροκα πέταξε έτσι. Ναι, το ΒΕ ανάποδα είναι βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λάμδα, ναι. Λάμδα. Κανονικά, λάμδα. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω έτσι για να ευθυμίσουμε λίγο πριν σας πάω στα σοβαρά. Υπάρχουν λύσεις. Δηλαδή, να σου πω, με προβληματίζει όμως κάτι τώρα, ας πούμε, με τους Λέβητες. Που αυτοί που ήταν φυσικό αέριο, που τους είπανε πάτε στο πετρέλαιο γιατί είναι φτηνό. Τώρα άμα ακριβήνει τι θα τους ξαναπούνε πάλι τους ανθρώπους. Ξέρετε, κάναμε λάθος, πετάξτε τους Λέβητες τώρα το πετρέλαιο, ξαναγυρίστε, πάτε βρείτε τους παλιούς του φυσικού αερίου. Όχι, θα το κάνουμε όπως στην Κρήτη. Κάθε σπίτι μια παραστιά. Α, ρίχνουμε τα ξύλα πάνω, τη φουφού, εντάξει, καλά είναι. Υπάρχει όμως και μια λύση κύριε Σαχίνη. Ξέρετε ποια είναι. Να καθίσουν ένα τραπέζι η κυρία Φον ντερ Λάιεν, ο Biden και όλοι όσοι αυτοί είναι που εφαρμόζουν αυτές τις real politics, τις υψηλού επίπεδου στρατηγικές και να κάνουν το λίτρο 0,9. Ναι. Ναι. Τι ωραία που τα λέτε εσείς. Μα δεν το κάνεις στο σούπερ μάρκετ, δεν βλέπετε κύριε Σαχίνη. Δεν βλέπετε ότι εδώ αυτή τη στιγμή δεν ανεβάζουμε λέει τις τιμές, τις ανεβάζουμε πολύ λίγο και άμα προσέξεις οι συσκευασίες έχουν μειωθεί. Παίρνουν τις διατροφικές συνήθειες του σύγχρονου Έλληνα. Είναι στη δίαιτα και αυτές. Περισσότερα προϊόντα. Μάλιστα. Δεν θα πω τώρα ούτε σούπερ μάρκετ. Αυτά θα ψάξει ο κόσμος να προσέχει τι αγοράζει. Το γιαουρτάκι, το Βιτάμ που αγόρασε, οι συσκευασίες είναι ίδιες με τις παλιές. Για βρείτε κανένα κεσεδάκι παλιό. Μήπως λείπουν 100 γραμμάρια. Αυτό το πράγμα δηλαδή πώς λέγεται στην οικονομία, ξέρετε πώς λέγεται. Να μην πω πώς λέγεται. Όχι, να το πείτε. Απάτη λέγεται αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Διότι όταν δεν ενημερώνεις ότι αυτό το προϊόν που αγόραζες 10 χρόνια, που ήταν 500 γραμμαρίων, τώρα αυτή την τιμή πρόσεξε γιατί σου πουλάω 350 γραμμάρια. Είναι απάτη. Η παραπλάνηση. Όπως θέλετε, πέστε το. Τι κάνει το Υπουργείο, το Υπουργείο, το πιο αρμόδιο Υπουργείο για αυτά ο τα Άδωνης, πράγματα. Ο καλύτερος υπουργός είναι ο αρμόδιος. Λοιπόν, τέλος πάντων. Μάλιστα. Κοιτάξτε τώρα, πριν πάμε στα σοβαρά, μια και λέτε να ευθυμίσουμε, είναι και η γεωπολιτική στην επικαιρότητα. Σωστά. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε έναν καθηγητή Έλληνα, το Μάζη, ο οποίος συνήθως βγαίνει στις ζωντανές συνδέσεις με πουλοβεράκι. Είναι μία πρόταση για το χειμώνα σε όλους. Με πουλοβεράκια, ζακετούλες, παλτουδάκια και μέσα στο σπίτι. Έτσι, για να ευθυμίσουμε. Θα συνδυάζουμε τη γεωπολιτική ανάλυση με την ενεργειακή κρίση. Καταλάβατε. Μην το γελάτε αυτό, κύριε Σαχίνη. Μην το γελάτε καθόλου αυτό. Και βέβαια, μην βάλετε και στοίχημα ότι θα γίνει φέτος αυτό το χειμώνα, που μας λένε ότι θα είναι ο πιο δύσκολος χειμώνας και μετά να ξεπεράσουμε. Ναι. Κρατήστε και ένα μικρό καλάθι για τον επόμενο χειμώνα. Λοιπόν, για πάμε λίγο στα σοβαρά. Καταρχάς, με αυτή την πρόταση της κυρίας ντερ Λάιεν, πλαφόν προσωρινό, το είπε, με προθεσμία. Πώς το ακούτε αυτό? Και έχουμε και πανηγύρια εδώ ότι ελήφθη υπόψη η δική μας εισήγηση τελικώς. Είναι λάθος αυτό. Ακούστε να δείτε. Θα πρέπει να ξαναπάμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Εμείς εδώ είμαστε δυτικοί ή δεν είμαστε? Για να μπερδευτούμε τώρα έτσι. Η μπροστά στην φορά του ήλιου η ανατολική είναι οι κομμουνιστές. Έτσι δεν λέει? Κομμουνιστικό κόμμα Κίνας δεν λέγεται? Ναι. Πιο πίσω είναι οι Ρώσοι, Σοβιετικοί, πρώην κομμουνιστές, αλλά κρατιστές όμως. Η οικονομία τους βασίζεται, είναι κρατιστές. Κάργα κρατιστές, κύριε Σαχίνη. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά αυτό είναι. Και εμείς, πιο πίσω, δυτικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είμαστε οι άνθρωποι της ελεύθερης αγοράς. Είναι έτσι ή δεν είναι? Μάλιστα. Έχετε ξανακούσει, για όνομα του Θεού, έχετε ξανακούσει τους κομμουνιστές να λένε μην βάζετε χέρι στις τιμές? Ή οι κρατιστές να τα λένε αυτά και να έρχομαστε εμείς οι φιλελεύθεροι άνθρωποι της αγοράς και λένε θα βάλουμε πλαφόν. Γιατί θα βάλετε πλαφόν? Δεν μας τα λέτε καλά. Θα μας τα ξαναπείτε από την αρχή. Αλλάξαμε ιδεολογία. Πρέπει να μας ενημερώσετε. Πείτε μας ότι ξέρετε εμείς ήμασταν παλιά υπέρ της ελεύθερης αγοράς. Τώρα γίναμε φερρυπίν σοσιαλιστές.
σπάζουμε χέρι στις τιμές. Δεν επιτρέπουμε ελεύθερη αγορά. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, μπορώ να το λέω έτσι. Αλλά είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που δημιουργεί κρίσεις υπαρξιακές στους οικονομολόγους. Τι κάνουμε τώρα, σε ποιο σημείο έχουμε φτάσει, επιτέλους. Γιατί όμως αυτή η τιμή το να βάζεις κάψη σε διάφορα προϊόντα, ειδικά στα ενεργειακά προϊόντα, είναι καταστροφική. Θα σας πω γιατί. Γιατί όταν βάζεις σε μια ελεύθερη αγορά, μιλάω τώρα, είμαστε ούτε βασίλειο και μοναρχία του κόλπου, ούτε Ρωσία, ούτε Κίνα. Όταν βάζεις λοιπόν τέτοιου είδους περιορισμό, λόγω του ότι λες και είσαι ελεύθερη αγορά, εγώ που είμαι ο επενδυτής και έχω τα λεφτά, πολύ απλά δεν θα πάω να επενδύσω. Το θέλει αυτό η Δύση? Εντάξει, από την άλλη θα σας πει και τι θέλετε, να εξαθλιωθεί τελείως ο κόσμος επειδή πήρε κάποιες αποφάσεις η Δύση? Γίνεται αυτό? Προσέξτε, στην οικονομία τα πράγματα λύνονται απλά. Κάπου έχεις πρόβλημα. Εντοπίσαμε ποιο είναι το πρόβλημα. Εγώ αμφιβάλλω αν έχουν εντοπίσει ποιο είναι το πρόβλημα. Αλλά αυτό είναι μια προσωπική άποψη. Ποιο είναι το πρόβλημα τελικά? Που μπορεί να διαφωνούν πολλοί. Λέμε λοιπόν ότι έχουμε πρόβλημα με την ενέργεια. Ενέργεια δεν είναι μόνο το ηλεκτρικό ρεύμα, είναι και τα καύσιμα, είναι όλα. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Άρα λοιπόν, όταν αφού έχουμε πρόβλημα με την ενέργεια, αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι, έχουμε δύο λύσεις. Οι αρχαίγονες από την εποχή του Μέγα Αλέξανδρου, η οικονομία, η απαστράπτουσα οικονομία που εφάρμοσε ο Μέγας Αλέξανδρος, λένε το εξής. Ή θα πειράξεις την καμπύλη της προσφοράς, ή θα πειράξεις την καμπύλη της ζήτησης. Να το πω αλλιώς, όχι πειράξεις. Ή θα λύσεις το πρόβλημά σου από την καμπύλη της προσφοράς, ή θα το λύσεις από την καμπύλη της ζήτησης. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να το λύσεις από την καμπύλη της προσφοράς. Ούτε πόλεμο χρειάζεται να κάνουμε στην Ουκρανία, ούτε αλλού να ξεσπάσουν νέα μέτωπα, ούτε τίποτα. Τι πρόβλημα έχεις αυτή τη στιγμή? Το πρόβλημά σου είναι ότι αυξάνονται οι τιμές. Μα πώς θα το λύσεις? Παρήγα και παραπάνω προϊόν. Ποιος σε εμποδίζει? Αλήθεια, πάνω στη Βόρεια Θάλασσα, που είναι τα αρχαιότερα κοιτάσματα, το Brent, από εκεί, εκείνο δείχνει στα πέντε μεγάλα κοιτάσματα. Ποιος σε εμποδίζει να εξορίξεις κι άλλο πετρέλαιο? Ποιος σε εμποδίζει να δώσεις άδεια σε μερικές περιοχές να κάνεις φράκι? Πείτε μου, ποιος σε εμποδίζει? Εμποδίζει κανένας στην Ευρώπη να το κάνει αυτό το πράγμα? Ποιος εμποδίζει στην Αμερική να δώσει 2.000 νέες άδειες στη λεκάνη του Πέρμιαν να εξορίξει άλλο 1.000.000 βαρέλια την ημέρα? Για ποιο λόγο να τρέχεις σε αυτούς που αποκαλούσες παλιά τρομοκράτες? Εγώ δεν το δέχομαι αυτό, σας το έχω ξαναπεί. Ή σε αυτούς που έλεγες ότι ευνοούν τα καρτέλ των ναρκωτικών και να τρέχεις σήμερα που μιλάμε, να τρέχουν Αμερικάνοι αξιωματούχοι στη Βενεζουέλα για να βρουν έναν τρόπο να άρουν τις κυρώσεις ώστε να βγει το πετρέλαιο της Βενεζουέλα. Τώρα πάγουν να είναι όλα αυτά που τους κατηγορούσαμε δηλαδή? Συγγνώμη, αυτό είναι το πιο εύκολο. Αυξάνεις την παραγωγή και τελειώνεις το θέμα. Γιατί σου φαίνεται περίεργο το ότι οι χώρες του κόλπου, εγώ δεν κατηγορώ την Σαουδική Αραβία και τις χώρες που έχουν πετρέλαιο, που κάνουν καρτέλ, ας το πούμε έτσι, γιατί η Αμερική δεν κάνει καρτέλ στους σημειαγωγούς. Η Γερμανία δεν κάνει καρτέλ στα αυτοκίνητα. Πείτε μου. Δηλαδή έχουμε καλά καρτέλ και καλά και κακά καρτέλ? Καρτέλ υπάρχουν παντού. Αυτοί λοιπόν που έχουν το καρτέλ, το πρώτο πράγμα που κοιτάζουν είναι να χειραγωγήσουν τις τιμές μέσω της παραγωγής. Χαίρομαι πολύ, χαρίλαος. Αφού λοιπόν έχουμε αυτό το πρόβλημα, γιατί μας παιδεύουν τώρα 2,5 χρόνια και δεν πάνε να αυξήσουν την παραγωγή πετρελαίου, την παραγωγή φυσικού αερίου, οτιδήποτε άλλο χρειάζεται ο κόσμος, παρά ρισκάρουν και λένε εμείς έχουμε και άλλες λύσεις? Ναι, αλλά ο κόσμος μπορεί να πεθάνει από το κρύο. Δύο λεπτά. Ακόμη και αν αυξάναν την παραγωγή, θα έπεφτε η τιμή? Ή θα μας έλεγαν οι Αμερικανοί ότι επειδή σας το φέρνουμε από την άλλη πλευρά, η τιμή, αυτό που συμβαίνει τώρα, ανεβαίνει? Γιατί να ανεβαίνει? Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι η ανισορροπία που υπάρχει μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω, είναι μόνο αυτό το πρόβλημα ή εδώ βρήκαν ευκαιρία όλοι, κυρία Δάλη? Αυτό σας ρωτώ γιατί ξέρετε όλες τις αγορές. Αυτό κοιτάξτε να δείτε τώρα. Μόνο άνθρωποι που είναι σε σκοτεινά δωμάτια και κάνουν τέτοιες συσκέψεις μπορεί να το ξέρουν. Εγώ δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Ναι, να σας πω κάτι όμως. Χθες συζητούσαμε και πάω κατευθείαν στο άλλο θέμα. Ο OPEC Plus, που είναι και η Ρωσία μέσα, πήρε την απόφαση να μειώσει 2 εκατομμύρια ημερησίως τα βαρέλια του. Μισό λεπτό.
Μην πείτε αυτό που είναι πολύ σοβαρό. Όχι. Θα το ολοκληρώσετε. Άλλο θέλω να σα πω. Λοιπόν, εσείς εξηγήστε και θα μας το πείτε μετά ότι επί της ουσίας πρακτικά είναι 600.000 βαρέλια. Παρόλα αυτά, ενώ το ξέρουν, η τιμή από χθες το απόγευμα καλπάζει του πετρελαίου. Άρα δεν είναι τα παιχνίδια κερδοσκοπικά. Τώρα πέφτει. Τώρα, εδώ και δύο ώρες. Α, τώρα πέφτει. Βέβαια, και θα σα το εξηγήσω. Αλλά πριν πάω εκεί, δώστε μου ένα λεπτό να σου πω. Η δεύτερη λύση, η οποία είναι το να πάμε από την Κρήτη στην Αθήνα διαμέσου Σουαζιλάνδης. Αν πάμε στην δρόμο, είναι να πάμε να πειράξουμε την καμπύλη της ζήτησης, δηλαδή των καταναλωτών. Τι ερχόμαστε και λέμε τώρα? Ότι εμείς δεν θα αυξήσουμε την παραγωγή για να σας λύσουμε το πρόβλημα των τιμών, αλλά τι θα κάνουμε, μειώσουμε τη ζήτηση. Δηλαδή, μην καίτε πολύ ρεύμα, θα σας το κόβουμε 2-3 ώρες τη μέρα. Τα μαγαζιά, να μην καίτε πολύ ρεύμα, να κάνουν περιτροπή ώρα, να κλείνουν 2-3 ώρες. Να μην ανοίγετε το ένα, να μην κάνετε το άλλο. Και προσέξτε, θα σας πω και κάτι, υπάρχει και περίπτωση. Να έχουμε, για να μην έχουμε γενικά blackout, να σας κάνουμε εκ περιτροπής στις γειτονιές, να σας παρέχουμε ρεύμα, όπως κάνανε στην Καλιφόρνια, στο Τέξας και σε άλλες περιοχές, στην Κίνα, στην Ινδία κτλ. Γιατί να το κάνεις αυτό το πράγμα? Δεν σταματάνε εκεί μόνο. Να σας πω και μια νέα εκδοχή που ακούστηκε από τον Υπουργό, τον κύριο Σκρέκα, που είπατε. Οι πολύ υψηλές τιμές στην ενέργεια σε εκπαιδεύουν να καταναλώνεις λιγότερη ενέργεια. Γι' αυτό είναι υψηλές τιμές. Το καταλάβατε? Πληρώνετε ακριβά, άρα εκπαιδεύεστε να καταναλώνετε λιγότερο. Ναι, σίγουρα, αλλά εγώ θα σας πω κάτι. Ακόμα και από την υγεία, το αγαθό του πολιτισμού μας αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι το πιο επικίνδυνο κάποιος να το σκαλίζει, είναι το ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι το υπέρτατο αγαθό του πολιτισμού μας και το βάζουμε πιο πάνω από την υγεία, ξέρετε, γιατί ίσως παρεξηγηθούν κάποιοι τώρα. Για να σας πω γιατί είναι, όχι, γιατί είναι πιο πάνω από την υγεία. Φαντάζεστε εσείς να μην υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα? Πώς θα λειτουργήσει ένα νοσοκομείο, πείτε μου? Σας πρόλαβα. Έχουμε απόφαση σήμερα του διοικητή του Πανεπιστημιακού. Τι? Κόβεται το καλοριφέρ στο νοσοκομείο για μείωση της κατανάλωσης. Σας πρόλαβα. Αυτά όμως δεν είναι πράγματα τα οποία τα συναντήσαμε ποτέ στην Δύση. Είναι τριτοκοσμικές καταστάσεις. Κάνω λάθος? Όταν λέω λοιπόν ότι έχουν βάλει την Δύση σε ένα δρόμο που οδηγεί σε τριτοκοσμικές καταστάσεις, κάνω λάθος? Είχαμε ξανακούσει εμείς ποτέ οι πατεράδες μας τέτοια πράγματα? Με συγχωρείτε πολύ δηλαδή. Εγώ αυτό που λέω όμως είναι κάτι χειρότερο. Λέω ότι ξεφεύγει η κατάσταση. Πώς ξέφυγε η κατάσταση με την πανδημία? Το ζήσαμε αυτό, μάλιστα. Αφού ξεφεύγει η κατάσταση, έχει σκεφτεί κανένας ότι αν θα συμβεί το μηγέννητο, το μεγάλο κακό, τι είναι δηλαδή προτιμότερο, ας πούμε? Μήπως χωρίς ρεύμα έχει φανταστεί κανένας τον εαυτό του χωρίς ρεύμα? Έχει ζήσει ποτέ κάποιος χωρίς ρεύμα? Ένα νοσοκομείο, μία παιδιατρική κλινική, μία κλινική με καρκινοπαθείς, ένα σπίτι το οποίο έχει ανθρώπους οι οποίοι έχουν μηχανήματα με οξυγόνο? Έχει σκεφτεί κανένας αυτά τα πράγματα πόσο σημαντικά είναι? Για να μην πω πώς θα τη βγάλει ο μέσος ανήλικος ή ενήλικος χωρίς κινητό τηλέφωνο και χωρίς λάπτοπ και χωρίς τηλεόραση και όλα αυτά. Έχουμε ιδέα τι εστί ηλεκτρικό ρεύμα? Εάν για παράδειγμα κλείσει το ηλεκτρικό ρεύμα στον πλανήτη για 2 ώρες, διανοείται κανένας τι πρόκειται να συμβεί? Γι' αυτό και το ονοματίζουμε το πιο σημαντικό πράγμα στη σύγχρονη εποχή μας. Σαφώς και η υγεία μας είναι το νούμερο ένα και γι' αυτό προσευχόμαστε εμείς χριστιανοί κάθε μέρα στο Θεό. Αλλά όμως, με συγχωρείτε πολύ, χωρίς ρεύμα η υγεία δεν γίνεται. Άρα επιμένετε ότι εδώ το ενεργειακό είναι η βάση όλων των ζητημάτων που συμπαρασέρουν οικονομία, γεωπολιτική, διατροφή, καθημερινότητα, τα πάντα όλα. Ναι, δηλαδή ας σας πω κάτι, μπορεί σήμερα κάποιος να κάνει είτε με τηλεατρική είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, μιλάω για τους γιατρούς, απευθύνους γιατρούς, χωρίς να έχει ηλεκτρικό ρεύμα, πείτε μου πώς θα γίνει μια εγχείρηση? Πώς θα δουλέψει τα μηχανήματα τα σύγχρονα? Πώς θα γίνει μια εξέταση σε ένα νοσοκομείο? Πώς θα γίνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, πείτε μου? Δεν μου λέτε, κύριε Αδαλή, γιατί θέλω να πάμε και στον ΟΠΕΚ, γιατί έχω βροχή ερωτημάτων τα οποία πρέπει να απαντήσετε σήμερα στον κόσμο. Λοιπόν, ο ΟΠΕΚ Plus πήρε την απόφαση για μείωση. Εσείς εξηγήσατε, το είπα, τα λέω γρήγορα για να πάμε γρήγορα. Εξηγήσατε ότι στην πράξη είναι 600.000 βαρέλια λιγότερα, διότι άλλο τι δηλώνω ότι μπορώ να παράγω ημερησίως και άλλο η φέρουσα πραγματική δυνατότητά μου ημερησίως. Καλά το κατάλαβα? Ναι, αυτό
να το εξηγήσω λίγο, γιατί πάλι μπορεί να βρεθούν κάποιοι και να φάμε και ξύλο εκεί πέρα, επειδή τολμάμε και λέμε τέτοια πράγματα. Όντως δεν ήταν 2 εκατομμύρια η περικοπή. Αλλά πρέπει να το εξηγήσουμε αυτό το πράγμα, έτσι, διότι ο κόσμος δεν ξέρει πώς δουλεύει η αγορά. Αν ήταν, κύριε Σαχίνη, 2 εκατομμύρια βαρέλια πραγματικής περικοπής, μιλάμε δηλαδή για το 2 με 2 κάτι% της παγκόσμιας ημερήσιας κατανάλωσης. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Θα βλέπατε σήμερα την τιμή του πετρελαίου, αφού επισημοποιούνταν μετά την αύξηση 4,8% που έκανε, θα τη βλέπατε σήμερα να σκαρφαλώνει κι άλλο. 0,35 και 0,25 πέφτουν οι δύο δείκτες τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτό ήταν. Γιατί αν ήταν 2 εκατομμύρια, δεν ξέρω αν ακούγομαι. Βεβαίως ακούγεστε, ναι. Βεβαίως. Αν ήταν 2 εκατομμύρια, τώρα θα συζητάγαμε για καλπασμό αλόγου που πάει στα $110. Αυτό ήταν το αναμενόμενο. Επί της ουσίας όμως δεν ήταν 2 εκατομμύρια. Πώς έγινε αυτό το πράγμα. Υπάρχουν αυτό το οποίο ερευνούμε εμείς στην αγορά, είναι όταν βλέπουμε τις ποσότητες τις παραγόμενες για να δούμε και να τσεκάρουμε μην τυχόν και μας λένε ψέματα. Ξέρουμε ότι μας λένε διάφοροι παραγωγοί ψέματα, όχι μόνο σε επίπεδο κρατών, αλλά και σε επίπεδο super majors και τα λοιπά. Κάνουν κάποιες τεχνικές για να έχουμε να λέμε. Το ξέρουμε, το τσεκάρουμε. Γι' αυτό βλέπουμε πρώτα-πρώτα, βλέπουμε τα δεδομένα, αν είναι σωστά. Αυτό το οποίο λοιπόν εξετάζουμε είναι αυτό που λέμε το the baseline, δηλαδή οι βασικές γραμμές. Τι είναι οι βασικές γραμμές? Κάποια χώρα ή ένα καρτέλ, ένας οργανισμός όπως ο ΟΠΕΚ, θέτει κάποιο στόχο στα μέλη του και λέει ή στον εαυτό του ότι εγώ τούτο το μήνα θα παράγω, πώς λέει η Σαουδική Αραβία, 11 εκατομμύρια βαρέλια. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα το κάνει κιόλας. Το καταλαβαίνετε αυτό. Μάλιστα. Θα βάζει ένα στόχο. Τον στόχο αυτόν, αναλόγως πώς δουλεύουν οι αντλίες, είτε θα τον πιάσει είτε θα τον πιάσει. Αν τον πιάσει, προχωράμε στον επόμενο μήνα. Αν δεν τον πιάσει, πρέπει να καταγραφεί αυτό το πράγμα κάπου, ότι δεν παρήγαγες 11 εκατομμύρια, αλλά 1800. Δηλαδή το μήνα δεν παρήγαγες 200.000. Αλλά δεν καταγράφονται όμως αυτά. Καταλάβατε, δηλαδή δεν τα καταγράφουν όλοι ή δεν τα καταγράφουν όλοι κάθε μήνα, με αποτέλεσμα τούτους εδώ τους δύο μήνες οι βασικές γραμμές, ειδικά αρκετών χωρών του ΟΠΕΚ αλλά και της Ρωσίας, γνωρίζαμε ότι δεν είναι αυτά τα οποία η παραγωγή τους επίσημα, αλλά είναι πιο κάτω. Γιατί χάλασε ένα σύστημα, ένα υποσύστημα, ή γιατί δεν είχαν όλες τις παραγγελίες αυτές που περιμένανε, ή γιατί για χίλιους δυο λόγους. Όταν λοιπόν είναι πιο κάτω, αυτό η αγορά το γνωρίζει και το απορροφά. Σου λέει εδώ μας είπες 10 εκατομμύρια και κινείται ανάλογα πάλι με την προσφορά και τη ζήτηση. Γίνονται, εν πάση περιπτώσει, γίνεται και το trading όπως πρέπει να γίνει, το εμπόριο ας το πούμε έτσι. Οι τιμές, οι ποσότητες, οι παραγόμενες το καλοκαίρι, το τελευταίο δίμηνο, δεν είχαν επικαιροποιηθεί. Να το ξέρετε, κύριε Σαχίν. Ενώ υπήρξαν αναθεωρήσεις, ενώ ξέραμε, οι βασικές γραμμές αυτές που συζητάμε εδώ και δύο μήνες, τώρα είναι το προηγούμενο διμήνου. Δεν έχει γίνει αναθεώρηση και ενημέρωση. Με αποτέλεσμα, πολλοί οικονομολόγοι, το είδαμε αυτό, και δεν ήταν 2 εκατομμύρια. Εχθές, μάλιστα, να σας πληροφορήσω, μην νομίζει κανένας ότι αυτά τα λέω μόνο εγώ, είναι δικές μου ιδέες. Η Goldman Sachs έβγαλε ένα πίνακα, τον οποίο στο άρθρο που θα δημοσιεύσω στο SL Press θα τα βάλω όλα αναλυτικά, με τις βασικές γραμμές όλων των μελών του ΟΠΕΚ, του πυρήνα του ΟΠΕΚ, των μεγαλοπαραγωγών, η Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αλλά και του ΟΠΕΚ Plus, δηλαδή των φίλων, ας πούμε, και απέδειξε ότι εδώ και δύο μήνες δεν είναι οι ποσότητες αυτές που μας λένε. Άρα λοιπόν τα 2 εκατομμύρια αυτά, όταν γίνει η προσαφαίρεση και θα δημοσιευτεί αυτός ο πίνακας, θα τον δείτε, επί της ουσίας μένουν 400 με 600.000 πραγματικά βαρέλια, τα οποία θα αφαιρεθούν από την παραγωγή. Τα υπόλοιπα έχουν αφαιρεθεί ήδη. Ένα 600 περίπου.
Ένα 400 με ένα 600. Δηλαδή δεν υπάρχουν πλέον. Πρακτικά πείτε μου από τον Νοέμβριο τι σημαίνει αυτό με δύο κουβέντες, γιατί δεν θα προλάβουμε, έχουν πάρα πολλά μηνύματα και πρέπει να σας ρωτήσω και μερικά ακόμη. Επί της ουσίας, ναι. Αυτό ήταν ας πούμε μια τεχνική, okay, σταμάτησε η πτώση των τιμών, υπήρχε ένα ράλι, ραλάκι, μόνο και μόνο με το φόβο που έγινε αυτό, θα μείνει εκεί που είναι μια τιμή ανοιχτή. Και από εδώ και στο εξής έχουμε τώρα την αντίδραση της Αμερικής, η οποία είπε ο Biden, βάζω 10 εκατομμύρια βαρέλια από τα SDR, από τα παθηματικά του, ώστε να μπορέσει να ανακάμψει λίγο την ιστορία. Και μετά τις εκλογές θα δείτε την πραγματική μπάλα. Α, λέτε λοιπόν ότι μέχρι τις εκλογές είναι αναμονές όλοι. Όλα, κύριε Σαχίνη, είναι ρυθμισμένα. Γι' αυτό είχα μιλήσει μέσα στο καλοκαίρι για μια ανακοχή και στο προηγούμενο άρθρο έγραφα τι κάναν τώρα εδώ. Οκτωβριανή ανταρσία κάνανε εθνοδάραμα. Σου φαίνονταν περίεργο να κάνουν τόσο μεγάλες περικοπές που λέγανε, άλλος έλεγε ένα εκατομμύριο, 1,5-2, στην πραγματικότητα ήταν 400-600 χιλιάδες. Και προσέξτε το κερασάκι στην τούρτα, αυτή πώς το λένε, η περικοπή δεν ισχύει από αύριο, ισχύει από τον Νοέμβριο και μετά. Άρα μετά τις μεσαίες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες θα δούμε το πραγματικό παιχνίδι και το χτύπο. Και θα δούμε πώς θα αντιδράσει η αγορά. Μην γράφουν τώρα ορισμένοι ότι φέρνουν την καταστροφή, ότι θα γίνει ράλι, ότι θα γίνει, μα το έλεγα εγώ από την πρώτη μέρα. Καλά, εξαιρέστε από αυτό παρακαλώ πολύ την Ελλάδα που το ράλι είναι καθημερινό. Απαντήλειες περνάτε. Για άλλους λόγους. Άλλο ράλι τώρα, δεν πω τίποτα. Τέλος πάντων, μετά τον Νοέμβριο, άλλωστε κύριε Σαχίνη, να σε επισημάνω ότι έχουν τοποθετηθεί τα πάντα. Δηλαδή, σχεδόν όλο το 8ο πακέτο των κυρώσεων έχει τοποθετηθεί για μετά τον Νοέμβριο. Όλα αυτά τα καπάκια που λέμε, ή τέλος πάντων οι ανώτατες τιμές που θέλουν να βάλουν, έχουν τοποθετηθεί για μετά τον Νοέμβριο. Οι κυρώσεις στα ασφάλιστρα των πλοίων, ναι, έχουν τοποθετηθεί για μετά τον Νοέμβριο. Τα περισσότερα σοβαρά πράγματα έχουν τοποθετηθεί μετά τον Νοέμβριο και αυτή η ανακοχή την οποία περιγράφω και πολλοί δεν την πιστεύουν έγινε μετά την συνάντηση, την συνομιλία που είχαν Μπλίνκεν, Λαυρόφ, υποτίθεται για το θέμα των ομήρων, που μπορεί να το συζητήσαν και αυτό, αλλά συζητήσαν και άλλα πράγματα και από εκείνη την ημέρα άρχισε να πέφτει το πετρέλαιο, μιλάω για τον εμπορικό τον πόλεμο. Δεν μου λέτε λοιπόν, τώρα τον Νοέμβριο που θα γίνουν οι εκλογές, θα αρχίσουμε να βλέπουμε σιγά σιγά και ειδικά όσο πλησιάζει ο χειμώνας και έρχεται το ψύχος, το χειμερινό, θα αρχίσουμε να βλέπουμε τις πραγματικές τους διαθέσεις. Πάνε για μια συνολική διευθέτηση του ζητήματος εν ώψη του χειμώνα που θα δείξει τα δόντια του και θα αρχίσουν να λύνονται τα θέματα ή θα αγριέψουν περισσότερο τα πράγματα. Ερώτηση και θέλω μια ευθεία απάντηση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είπα το 8ο πακέτο κυρώσεων. Η Δύση με κάποιο τρόπο εξακολουθεί να αγοράζει ενέργεια από τη Ρωσία. Ναι. Και πιο ακριβά. Και γιατί. Έγινε αγώνας δρόμου. Η Ρωσία επιτέθηκε και εισέβαλε στην Ουκρανία 24 Φεβρουαρίου. Έτσι δεν είναι. Ναι. Μα θέλετε να σας στείλω πόσα LNG πλοία έχουν ελιμενιστεί κατευθείαν από ρωσικά λιμάνια. Μην ψάχνετε τώρα από μέσω τρίτων ή αυτά που γράφουν κάποιοι ηλίθιοι δημοσιογράφοι στην Τουρκία. Κατευθείαν. Πόσοι έχουν αγοράσει LNG, πόσοι έχουν αγοράσει φυσικό αέριο, πόσοι έχουν αγοράσει πετρέλαιο και άνθρακα, λιγνίτες. Γιατί τους φαίνεται περίεργο. Και μάλιστα χώρες οι οποίες είναι πολύ επιθετικές απέναντι στη Ρωσία έχουν κάνει πρωταθλητισμό. Έχουν επιδοθεί σε αγώνα δρόμου, να σας το πω μα πως το λέει ο κόσμος, έχουν ξεσκιστεί να αγοράζουν ρωσικά πως το λένε, προϊόντα. Άρα κυρώσεις εμείς οι πολίτες να μετέχουμε, αλλά η business. Και μετά να τα αγοράζουμε και πιο ακριβά λόγω των κυρώσεων. Ναι, γιατί τελικά αυτός που την πληρώνει, ο τελευταίος που την πληρώνει είναι ο πολίτης ο οποίος όλο αυτό το κόστος είναι σαν να μπαίνει ένα χέρι στη τσέπη και σας τραβάει βία όσα χρήματα έχετε μέσα. Αυτό γίνεται τώρα. Και μάλιστα υπάρχει και μια αύξηση του λαθρεμπορίου, τη ξέρουμε, τη βλέπουμε όσοι είμαστε στις αγορές. Υπάρχουν φαινόμενα, ειδικά στον Ινδικό, που γίνονται τρελά ρεσάλτα. Ναι, αλλά εδώ τώρα τι συζητάμε. Εδώ συζητάμε, να σας πω και κάτι το οποίο θα ήθελα κάποια στιγμή να το ανοίξουμε. Εσείς το βρίσκετε λογικό, ας πούμε, σήμερα
υπήρχαν πέντε αγωγοί, πέντε συστήματα αγωγή, πέντε αγωγοί που παίρναμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι καταστρέψαμε όσους ήταν σε ασφαλείς περιοχές και σήμερα που μιλάμε παίρνουμε φυσικό αέριο μόνο από αγωγούς που περνάνε από την εμπόλεμη ζώνη. Να σας αιτιολογήσω 30 δευτερόλεπτα αυτό. Mm-hmm. Ο Nord Stream 1 και ο Nord Stream 2 δεν ήταν σε ασφαλείς περιοχές. Μάλιστα. Λειτουργεί κανένας? Όχι. Όχι. Ο Yamal Europe, ο οποίος ήταν από την Ρωσία μέσω τροφοδοτούσε την, πώς το λένε, την Πολωνία και την Γερμανία, αλλά κυρίως την Πολωνία, λειτουργεί? Όχι. Ανάστροφες ροές και μάλιστα 24 όχι χωριά, αλλά 24 πόλεις εκεί που ήταν, που ήταν άμεσα εξαρτώμενες. Οι άνθρωποι έχουν πάθει την πλάκα της ζωής τους εκεί πέρα, έχουν να δουν φυσικό αέριο μήνες. Ποιος λειτουργεί τώρα αυτή τη στιγμή? Λειτουργεί μόνο ο αγωγός που είναι ο πιο μεγάλος από όλους, το σύστημα αυτό που περνάει μέσα από την Ουκρανία και μεταφέρει κάποια ποσότητα ουκρανικού φυσικού αερίου και στη συντριπτική του πλειοψηφία μεταφέρει ρώσικο φυσικό αέριο. Δηλαδή αυτό δεν επαλαβώ τώρα. Και τι μένει? Ο Turkey Stream από Ρωσία, Τουρκία και ο TAP. Για τον Turkey Stream, δεν έχουμε χρόνο σήμερα. Θέλω να το συζητήσουμε για να δείτε πόσο μακριά από την πραγματικότητα είμαστε σε ό,τι αφορά τον συγκεκριμένο αγωγό. Αλλά γιατί σας τον συμπεριλαμβάνω στους αγωγούς στην εμπόλεμη ζώνη? Διότι πρέπει να παρατηρήσουμε ότι αυτός εκεί που ξεκινάει από τη Μαύρη Θάλασσα εκεί δεν έχει κάποιο πηγάδι φυσικού αερίου. Δηλαδή θέλω να πω, δεν τροφοδοτείται φυσικό αέριο από κάπου εκεί στη Μαύρη Θάλασσα. Ναι, 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 σωστά. Αλλά το φυσικό αέριο έρχεται σε αυτόν τον αγωγό που το βλέπουν όλοι στις και πιστεύουν ότι από εκεί ξεκινά. Έρχεται από την Πορτόβαγια, από τη Βόρεια Θάλασσα, τον Μπάρεντς επάνω, εκεί που κάνουν τα LNG τώρα οι Ρώσοι, και με κάποιο άλλο υποσύστημα έρχεται από την Άπο Ανατολή, από τα πεδία του Σαχαλίν, διοχετεύεται στη Ρωσία, από τη Ρωσία στην Ουκρανία με έναν αγωγό κατασκευασμένο της Σοβιετικής Ένωσης και από την Ουκρανία πάει και καταλήγει στις αποθήκες εκεί που ξεκινάει, ας το πούμε, ο Turk Stream. Άρα άμα κοπεί ή γίνει κάποια, πώς θα το πούμε, δολιοφθορά στην Ουκρανία, πάει και αυτός ο αγωγός. Και έμεινε ο TAP μετά. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν. Καταλάβαμε. Να μην πω εγώ βεβαίως, καλά το λέτε εσείς, μεταγγίσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου γίνονται και στα διεθνή ύδατα στον ελληνικό χώρο. Τα 6 μίλια είναι πιο κοντά από τα 12. Αλλά δεν είμαστε μόνοι βεβαίως, σαφώς. Το ωραιότερο είναι αυτοί που λένε, ας πούμε, για μεταγγίσεις και τώρα. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Δηλαδή, αν αύριο μεθαύριο χρειαστούμε φυσικό αέριο και πάρουμε, για να δείτε για το πόσο δούλευμα πέφτει, κυρία Σαχή, και πάρουμε από τον Turk Stream, συγγνώμη, δεν είναι ρωσικό? Γενικώς είναι μια φάση υποκρισίας που χάνουν οι λαοί, κερδίζουν αυτοί που πρέπει να κερδίζουν. Να σας πω και κάτι χειρότερο. Εάν πάρουμε από το Αζερβαϊτζάν, ναι, φυσικό αέριο με τον αγωγό το γνωστό, κοίτα, δεν είναι 17% ρώσικο και 20% τουρκικό? Μάλιστα. Γιατί κοροϊδεύουμε τον κόσμο τώρα δηλαδή και λέμε, πετάμε κάτι στρακαστρούκες και τα λοιπά. Και πού να δείτε τη συνέχεια στα σχέδια, εγώ θα αρθογραφήσω. Πάντως η τιμή έτσι δεν πέφτει του φυσικού αερίου με αυτά που λέτε. Περιορίζονται οι αγωγοί, περιορίζονται οι πηγές, η τιμή ανεβαίνει. Και η Ευρώπη θέλει 180, αν θυμάμαι καλά, δισεκατομμύρια κυβικά ετησίως. Από πού αν τα βρει? Η Αμερική λέει, παιδιά, να βοηθήσω μέχρι 20, άντε πες να το ξετελέψει λίγο, 25. Όλοι οι άλλοι γύρω είναι, ναι, να τα βάλουμε κάτω, δεν προλαβαίνουμε σήμερα. Όχι, μην το συνεχίσετε, για να μην σας πω τι... Είναι η λύση που προσφέρουν κάποιοι, που το πάνε και γιατί δεν επιτρέπουν στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στο Ισραήλ να εξάγει τις τεράστιες ποσότητες. Τι προωθούνε? Αυτό νομίζω δεν έχει συζητηθεί ποια είναι η λύση, γιατί δεν τα κάνουν τυχαία, κύριε Σαχή. Τι προωθούνε? Κάτι πολύ συγκεκριμένο προωθούν. Τι? Τώρα άμα το πω... Μία κουβέντα πείτε. Μία κουβέντα. Τρανς Σαχάρα. Μία κουβέντα πείτε.
αυτό. Κάντε μια εκπομπή να ανοίξουμε ένα θέμα. Δηλαδή αποθήκες και αγωγούς από την Αφρική. Άρα και το τουρκολιβικό μπορεί να μην ήρθε τυχαία σε αυτό καθόλου το τάιμ. Τυχαία. Μα. Πίσω από αυτή την ιστορία θα βρείτε τουρκικά λόμπι. Αλλά θέλει πολλή συζήτηση αυτό το πράγμα. Δεν έχει συζητηθεί καθόλου. Κύριε Σαχή, τι πάει να κάνει αυτή τη στιγμή μια συγκεκριμένη μερίδα, αυτή που προωθούσε επί της ουσίας το μονοπόλιο Μέρκελ, Πούτιν, Αλίγε, Περντογάν, έχουν ήδη νέο σχέδιο. Και αυτά τα οποία βλέπουμε για το τουρκολιβικό μνημόνιο, την χάραξη αυτή την παλαβή που θέλουν αόζοι Τούρκοι μέχρι τα Εφτάνησα και που βγάζουν, θέλουν να πάρουν τώρα να νοικιάσουν την Λιβική ΑΟΣ. Δεν είναι παλαβά πράγματα. Είναι business, οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν 4 χρόνια, εκτελούνται και είναι στο στάδιο της ορίμανσης, της υλοποίησης. Εδώ στην Ελλάδα δεν τα λένε. Ή μάλλον λένε ό,τι άλλο θέλετε, εκτός από αυτό. Και θα έρθουμε μια μέρα, και ξέρετε τι θα πούμε, κύριε Σαχίδη, μα πώς είναι δυνατόν η Τουρκία να έχει αποθηκευτικούς χώρους στη Λιβύη. Λοιπόν. Κάτσατε βόμβα με δέσμευση ότι θα επανέλθουμε σε αυτό. Θέλει όμως συζήτηση σας. Παρασκευή γιατί... βράδυ είστε καλεσμένος. Αν μπορείτε να μας τα πείτε. Λοιπόν, πάω στα ερωτήματα, είναι πάρα πολλά. Πρέπει να τα καλύψετε. Γρήγορες απαντήσεις τώρα όμως. Ναι. Καλημέρα από το εξωτικό, λέει Κυριάκος Λουξεμβούργο. Μια ερώτηση για τον κύριο Αδαλή. Συζητείται πολύ στην αγορά η κατάρρευση, η ενδεχόμενη της Credit Suisse. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή του και τις συνέπειές της. Θα έχουμε νέα Lehman Brothers. Αλλά στην Ευρώπη αυτή τη φορά. Κοιτάξτε, το τραπεζικό σύστημα. Εντάξει, το έχω ακούσει αυτό για την Credit Suisse. Αλλά έχω ακούσει και για άλλες τράπεζες. Κάποια από αυτά τα πράγματα είναι φήμες, κάποια είναι πολύ διωγγωμένα. Αυτό που θέλω να πω όμως, ότι η τελική κατάληξη όλης αυτής της κρίσης, πρέπει να το βάλω καλά μες στο μυαλό της η κεντρική τραπεζίτη, γιατί νομίζω ότι δεν το θεωρούν ως πιθανότητα, όπως δεν θεωρούσαν πιθανότητα την επιστημιστική κρίση, όπως δεν θεωρούσαν την ενεργειακή κρίση, όπως δεν θεωρούσαν το σπάσιμο των εφοδιαστικών ενισχύσεων, οι τραπεζίτες, και μιλάω, όπως μας έλεγαν ότι θα τον καλπάσουμε, θα τον πιθασέψουμε τον πληθωρισμό, εμείς στα χωριά σε ένα μήνα, δύο τον έχουμε τελειώσει, και διαψεύστηκαν και σε αυτό. Έτσι λοιπόν, θα δουν σιγά σιγά στο τέλος αυτού του κύκλου, όποτε είναι, σε ένα χρόνο. Μα σε 2 χρόνια θα είναι αυτός ο κύκλος που θα τερματίσει. Το τελευταίο θύμα αυτού του κύκλου και ίσως το πιο άσχημο θα είναι τα τραπεζικά συστήματα στην Ευρώπη. Ερώτηση για τον κύριο Αδαλή από το Δήμο. Είδαμε αναδρομικές αναπροσαρμογές διαφόρων τύπων, λέει κύριε Αδαλή, από το ρεύμα μέχρι τα μνημόνια. Δεν άκουσα όμως, κύριε Σαχίνη, έκανε μια διακοπή, δεν σας άκουσα. Λέει προς εσάς το ερώτημα. Είδαμε αναδρομικές αναπροσαρμογές διαφόρων τύπων. Από το ηλεκτρικό ρεύμα μέχρι τα μνημόνια, αυτά είναι αναπροσαρμογές. Αναρωτιέμαι όμως. Γιατί να μην γίνει αναπροσαρμογή του 2001 στις ισοτιμίες που μπήκαν όλες οι χώρες στο ευρώ. Η Γερμανία μπήκε με 1+1. Ένα μάρκο, 1 ευρώ. Να ισχύσει για όλους αναδρομικά. Πού θα ήταν το πρόβλημα? Για τους λαούς προφανώς δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Αλλά πώς το ακούτε, λέει κύριε Αδαλή? Καλά, η Γερμανία, εντάξει, μπήκε 1 μάρκο, 1 ευρώ, αλλά δεν συζητάει κανένας πριν για το πώς έγινε και ποιος πλήρωσε τα μάρκα της Ανατολικής Γερμανίας που είχαν διαφορά και πώς εξισώθηκαν με τα μάρκα της Δυτικής Γερμανίας. Και είναι ένα καμπανάκι και αυτό, αν θέλετε, θα σας φέρω στοιχεία το συζητήσουμε, να δούμε ποιος πλήρωσε πάλι αυτή την ιστορία χωρίς να μιλήσει κανένας και χωρίς να ανοίξει ρουθούνι. Μάλιστα. Άλλος γενικώς όμως, πιστεύω ότι η νομισματική πολιτική είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα για να αφήνεται σε χέρια ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι άσχετη με αυτό. Άλλος φίλος ο Σωτήρης έπιασε την πηχτή σας. Να σας πω όμως, λέει κύριε Αδαλή, επειδή μιλάτε για τα καρτέλ από τη Λατινική Αμερική, το νούμερο 1 από την Κολομβία του ΝΑΤΟ ήρθε και όχι από τη Βενεζουέλα. Δεν κατάλαβα γιατί το γράφει, τέλος πάντων. Φώτης. Σε αυτά που λέει ο κύριος Αδαλής έχει δίκιο, περί απαταιωνιάς που και νομικά ευσταθεί. Για το θέμα με τις μειώσεις περιεχομένου στην ίδια τιμή, χωρίς να υπάρχει ενημέρωση από τον πάροχο του προϊόντος ή τον πολιτή του. Να το πω απλά, λέει. Όταν ο πάροχος τηλεφωνίας που έχουμε αλλάξει πρόγραμμα και δίνει λιγότερες παροχές, είναι υποχρεωτικό να ενημερώσει τον πελάτη πριν γίνει αυτό. Αλλιώς ο πελάτης δικαιούται καταγγελίας. Άρα, μήπως θα πρέπει κάποιος συνήγορος καταναλωτή, κάποιος νομικός, να ξεκινήσει αγωγές, να τους ταράξουμε στην νομιμότητα. Δεν έχω καμία ανακοίνωση, τι αγωγές μου λέτε. Μάλιστα. Αυτά, δηλαδή, εκτός και αν συνήγορος του καταναλωτή, δεν πάει να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ και έχει μπάτλερ και στέλνει τον μπάτλερ. Δεν μπήκε κανένας άνθρωπος τέτοιος από αυτό το γραφείο να δει στα σούπερ μάρκετ τι γίνεται τελευταίες 10 μέρες. Διότι εδώ αυτό που συζητάμε, να σας πω κάτι, επειδή σε εσάς είχα προβλέψει και αλλού όμως,
είχα προβλέψει ότι το Σεπτέμβριο θα, όταν μας λέγανε πάλι και μας καθησυχάζανε ότι μη στεναχωριέστε, θα αντιθασέψουμε τον πληθωρισμό μετά το καλοκαίρι. Και τους έλεγα, κούνια που σας κούναγε, το Σεπτέμβριο θα έρθουν τέτοιες ανατιμήσεις. Για τους λόγους που είχαμε εξηγήσει, δεν τους ξαναπώ τώρα, για τα σιτηρά, για τα βασικά διατροφικά, για τα στρατηγικά διατροφικά αγαθά, όπως είναι τα σιτηρά, λόγω του ότι στο βόρειο ημισφαίριο η καινούργια εισοδία έχει γίνει με υπερδιπλάσιες και τετραπλάσιες τιμές στα καύσιμα, στα εργαλεία, στους σπόρους, σε όλα. Ήταν φυσικό ότι θα ανέβουν οι τιμές και θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν τα ζωή. Αλλά όμως υπήρχε και κάτι άλλο. Όταν μου κρατάς δέσμευση τιμών για ένα δίμηνο τώρα και στις αρχές της χρονιάς πριν την εισβολή στην Ουκρανία, μου ξανακρατάς δέσμευση τιμών, δεν καταλαβαίνεις ότι όταν δεσμεύεις και λες παιδιά μην ανεβάζεις τιμές, χαλαρώστε, αυτοί που δεν ανεβάσαν τότε τις τιμές σε ανύποπτο χρόνο κάποια στιγμή μετά θα τις ανεβάσουν? Και ρωτώ εγώ, είχε ή δεν είχε ενημερωθεί ο Πρωθυπουργός για αυτό το πράγμα? Ότι θα γίνει και θα συμβεί σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Τι να λέμε τώρα? Περικλής. Μια χαρά τα λέει ο κύριος Σαδαλής, περιγράφει όμως απλά τη βούληση των ηγετών για τον κοινωνικό μετασχηματισμό που έχει σχεδιάσει μια παρεούλα στον Ταβός. Βάλτε το, λέει, λίγο στην εξίσωση, εξηγείται κάθε δίθεν παρανοϊκή απόφαση που λαμβάνει κάθε ντελάιεν. Μην απαντήσετε, είναι ένα σχόλιο του. Ο φίλος ο Κούλης από τη Θεσσαλονίκη, συμπατριώτη σας. Καρντάση. Καλημέρα στον κύριο Αδαλή. Ένας γενικευμένος πόλεμος στην Ευρώπη θα μπορούσε να οδηγήσει στη μείωση της ενεργειακής ζήτησης όπως την περιγράψατε, κύριε Αδαλή? Στην αύξηση παραγωγής που δεν κάνουν γενικώς, θα μπορούσε να αφορά απλά τη διατήρηση γεωπολιτικών θέσεων κάποιων χωρών και τίποτα παραπάνω? Κοιτάξτε, αυτοί που θέλουν να κάνουν πόλεμο, να κοιτάξουν μέσα στο χειμώνα να δουν θα έχουμε ενεργειακή επάρκεια και ενεργειακή ασφάλεια. Γιατί εγώ δεν ξέρω κανέναν που να θέλει να κάνει πόλεμο και να μην έχει καύσιμα. Μέχρι στιγμής, έτσι. Τι λέμε τώρα, εδώ η Γαλλία είπε προχθές ή εχθές, δεν θυμάμαι πότε, ότι θα στέλνει στα βενζινάδικα φορτία από τα στρατηγικά της αποθέματα. Μην επεκταθείτε, είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Βοηθήστε με λίγο. Θα με καταλάβετε σήμερα. Αυτό ήταν σοβαρό όμως το ερώτημα. Εντάξει, προχωράμε. Δώσατε το στίγμα όμως, είπατε κάτι πολύ σαφές. Ο φίλος εδώ, ο Γιώργος. Καλημέρα, λέει, από το αεροδρόμιο. Καλημέρα. Σι-Πολ του Άμστερνταμ. Περιμένω την πτήση για Αθήνα και ακούω, λέει, τον κύριο Αδαλή. Καλημέρα σου. Δεν έχω, λέει, κάποιο ερώτημα. Απλά θέλω να πω, επιβεβαιώνονται αυτά που έχω ακούσει συχνά. Ναι, το κοίτασμα του Κρόνιγκεν κλείνει ενώ έχουμε έλλειψη ενέργειας. Και αυτό είναι ένα μικρό παράδειγμα. Πόσες φορές το έχουμε πει αυτό για το Κρόνιγκεν? Οι μικροσυσμοί της περιοχής αυτής των κάτω χωρών θεωρούνται η αφορμή για αυτό το κλείσιμο. Όσο για το χάλιβα που ανέφερε ακροατής νωρίτερα, όχι μόνο η παραγωγή απογειώνεται εκτός Ευρώπης, αλλά αρκετές ευρωπαϊκές χαλιβουργίες ανήκουν πλέον σε Ινδούς, όπως η Τάτα. Μεταναστεύουν κιόλας. Μάλιστα. Η τελευταία, λέει, η ArcelorMittal ανήκει στον Ινδό Μεγιστάνα Μιτάλ. Δεν γράφω περισσότερα. Πολλούς χαιρετισμούς από το αεροδρόμιο στο Άμστερνταμ. Χαιρετισμούς, Σταύρος. Δηλαδή, μετά τις εκλογές θα ακριβήνει το πετρέλαιο θέρμασης? Αν είναι να φουλάρουμε τώρα το σπίτι, λέει ο Σταύρος, κύριε Αδαλή. Αυτό να σας πω, γιατί ξεκίνησα να το λέω αυτό το πράγμα πιο πριν. Δεν υπάρχει γελιοδέστερο πράγμα από το να λες στον κόσμο, βάλτε καυστήρες φυσικού αερίου. Μετά να του λες αλλάξτε τους, τώρα βάλτε καυστήρες πετρελαίου. Και μετά να τους λες τώρα, επειδή ξανακριβαίνει το πετρέλαιο, ξανααλλάξτε τους και βάλτε καυστήρες φυσικού αερίου. Αυτό το πράγμα, μισό λεπτό, δηλαδή είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε σε μια δυτική αναπτυγμένη κοινωνία? Είμαστε σοβαροί τώρα, δηλαδή? Όταν δεν έχει φροντίσει, γιατί θέλουν να το παίζουν πράσινοι λόρδοι όλοι αυτοί και να φοράνε τα Yves Saint Laurent και τα σακάκια με τους ράφτες και να πηγαίνουν και να μου κορδώνονται. Συγγνώμη που τα λέω έτσι χύμα, αλλά αυτό γίνεται όλη μέρα. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι τι σακάκι, τι τσάντα Louis Vuitton θα πάρουμε. Με συγχωρείτε δηλαδή. Δηλαδή σας εκλιπαρώ για το Θεό. Πείτε μου, 2,5 χρόνια που έχει ξεκινήσει η κρίση και τη βλέπει πλέον όλος ο κόσμος, με την οποιαδήποτε μορφή έχει. Ακόμα από την αρχή, από την κρίση της πανδημίας. Δεν είχατε σκεφτεί ότι μια πανδημική κρίση φέρνει και οικονομική κρίση? Πρέπει να είναι οικονομολόγος κάποιος για να το σκεφτεί δηλαδή. Λοιπόν, πείτε μου σας παρακαλώ, σας εκλυπαρώ, όχι μόνο εσείς, και ακροατές σας να σας στείλουν μηνύματα. Μπορώ να κάνω κάποιο λάθος. Πείτε μου ποιο είναι το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απεμπλοκή από την οικονομική ενεργειακή κρίση. Πείτε μου ποιο είναι το σχέδιο. Και εγώ δεν θα ξαναμιλήσω. Πείτε μου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το σχέδιό της είναι αυτό συγκεκριμένο. Ποιο είναι το σχέδιό τους? Να κλείνουμε τα φώτα,
ή να μην ανοίγουμε τα μαγαζιά, ή να μην παίρνουμε τα αυτοκίνητα τις Κυριακές και οδηγάμε. Αυτό είναι το σχέδιό τους. Ποιο είναι το σχέδιό τους? Εγώ δεν λέω, είμαι, προσέξτε κύριε Σαχίνη, εσείς το ξέρετε καλύτερα από τον καθένα, είμαι ο πρώτος που κατηγόρησε δημόσια με άρθρα και με δημόσια τοποθέτηση τη υψηλότατου ρίσκου το μονοπόλιο Πούτιν, Μέρκελ, Ερντογάν. Και το πάλεψα όσο κανένας άλλος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή ξέρουμε τι γίνεται εκεί, ότι θα πάμε να βάλουμε φωτιά στα σπίτια για τις επιχειρήσεις του κόσμου, επειδή κάποιοι ξύπνησαν τώρα και θέλουν να κάνουν business. Το σχέδιο λοιπόν απεμπλοκής από το ρωσικό παράγοντα, ποιο ήταν και ποιο είναι, ποιο θα είναι, μπορεί να το εξηγήσει κανένας? Ποιο είναι το σχέδιο? Μετά από δύο χρόνια θα κλείσουμε τα εργοστάσια της επιχειρήσης, καταστρέψουμε τους ανθρώπους, να μειώσουμε το βιωτικό τους επίπεδο. Αυτό είναι το σχέδιο. Ο Σάκης από τη Φραγκφούρτη λέει: στο τιμόνι της Γερμανίας έχουμε ανίκανους πολιτικούς. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Λέει, ο Υπουργός Ενέργειας του Κατάρ κατέστησε σαφές σήμερα ότι οι Γερμανοί και οι Ευρωπαϊκοί Ένωση δεν έχουν ιδέα για τις ενεργειακές αγορές και με την απατηλή ενεργειακή τους πολιτική ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για τις ψηλές τιμές του φυσικού αερίου. Αντί να επεκτείνουν την παροχή ενέργειας με κάθε απαραίτητο μέσο, ακολουθούν την ψευδέστηση ότι η γερμανική βιομηχανία δεν θα εκπέμπει πλέον διοξίδιο του άνθρακα στο 45. Αλλά αν συνέβαινε αυτό, θα χρειαζόμασταν τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά όπως λέει γενναία ο Υπουργός Οικονομίας και Προστασίας εδώ της Γερμανίας του Κλίματος, δεν έχουμε πρόβλημα ηλεκτρικής ενέργειας, απλώς πρόβλημα αερίου. Δεν είναι περίεργο, λέει η κυρία Δαλή, που το Κατάρ μας κοροϊδεύει? Παρεπιπτόντως σήμερα αποφάσισε ο κύριος αυτός να ενεργοποιήσει δύο εργοστάσια λιγνίτη, μπας και βγάλουμε το Δεκέμβριο εδώ στη Γερμανία. Όπως και στην περίπτωση της πανδημίας, έτσι και εδώ κάνουμε ό,τι να είναι. Όχι αγωγούς, θα μας ανατινάξουν μέχρι και τη Βουλή, θα ισοπεδώσουν πάντως, για να μην γελιόμαστε, δεν είναι τόσο ηλίθιοι. Απλά φαίνεται να υπάρχει ένα σχέδιο ενάντια στον ευρωπαϊκό πληθυσμό, ενάντια στα πιστεύω και στις αξίες που γνωρίζαμε. Λέει ο φίλος από τη Γερμανία. Διαφωνώ. Ναι. Εγώ διαφωνώ, το πάω από την ανάποδη, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κάποιο σχέδιο. Αυτό δεν ξέρω αν είναι εκ του πονηρού ή αν έτυχε και αυτό δεν είμαι και ο Πουαρό να το ανακαλύψω. Αυτό που βλέπω σαν οικονομολόγος, δεν υπάρχει σχέδιο απεμπλοκής και διαχείρισης, όχι απεμπλοκής, διαχείρισης της κρίσης. Ας την απεμπλοκή. Η απεμπλοκή είναι άμα εφαρμόσουμε το σχέδιο σωστά. Δεν υπάρχει τίποτα και έχουμε κλείσει 2,5 χρόνια τώρα. Πότε θα υπάρξει? Και ξέρετε κάτι, μιας και είπε ο φίλος ο ακροατής για το Κατάρ. Πού είναι οι Ρώσοι στους δύο Καταριανούς που είναι μέλη στο δοσού της Ρωσνεύσης? Πείτε μου πού είναι. Ακούστε, θα σας πω πού είναι. Λένε τα Βρυλίσια. Εδώ το Αζερβαϊτζάν, κύριε Αδαλή, έχει κάνει εισβολή σε μία από τις πιο αδύναμες χώρες του πλανήτη, την Αρμενία, και παίζει για παράδειγμα στο Champions League κιόλας χωρίς κυρώσεις, ούτε καν ξέρει ο κόσμος τι εστί Βερίκοκο. Τι λέτε τώρα, λέει? Ότι πρέπει να ντρεπόμαστε, γιατί εγώ είδα από την πρώτη μέρα το πρόστιχο αυτό βίντεο, το απάνθρωπο αυτό βίντεο, όπου εκτελούν Αζέρι δημόσια. Μπροστά σε βίντεο εκτελούν άοπλους και ανυπεράσπιστους Αρμένιους στρατιώτες και κατά τα άλλα δεν είπε κανένας το όνομα του Αλίγεφ, τίποτα δεν είπανε. Αν αυτό γινόταν από την ανάποδη θα είχαν πάει εκεί όλοι οι στρατοί του κόσμου. Ούτε ένας δεν βρέθηκε να πει κάτι για τον Αλίγεφ, τον οποίο πριν μια εβδομάδα τον είχε δίπλα του και ο δικός μας ο πρωθυπουργός και ο Σέρβος ο πρωθυπουργός και του έκανε κόρτε και του λέω και είναι συνέτεροι ο Σέρβος ο Βούσιτς. Έχω μιλήσει για αυτό σε εσάς. Πώς βρέθηκε στη συμμαχία των μουσουλμάνων ένας χριστιανός, ο Σέρβος, υποτίθεται κι άλλος ένας χριστιανός της Βουλγαρίας τότε, για τους αγωγούς? Λοιπόν, τι μου λέτε τώρα, δηλαδή είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να υπάρχει τέτοιο βίντεο και να μην έχει μία αντίδραση σοβαρή ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών ή η Ευρωπαϊκή Ένωση? Α, καλά. Ευτυχώς που η Γαλλία ζήτησε ανεξάρτητη έρευνα. Γιατί γίνονται αυτά? Ξέρετε γιατί γίνονται αυτά? Για τα μάτια του blue gas, του μπλε αερίου του Αλίγεφ, για τίποτα άλλο. Μάλιστα. Δημήτρης, ρωτήστε σας παρακαλώ τον κύριο Αδαλή, στη διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου, τεχνικό ερώτημα αλλά ωραίο, συμπεριλαμβάνεται και η ποσότητα που προορίζεται για πολεμικές επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα στην Ουκρανία? Αυτό όχι, είναι έτσι. Να υπολογίζεται η τιμή, πώς υπολογίζεται? Εννοώ τις ποσότητες που χρειάζονται για τις πολεμικές επιχειρήσεις. Ανεβάζει το κόστος κι άλλο? Άλλο η Δύση και άλλο οι μοναρχίες του κόλπου. Οι μοναρχίες του κόλπου έχουν μια πολιτική η οποία βγαίνει ο
ο Εμμύρης ή βγαίνει ο βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας και αφού έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες με βάση τους νόμους που ισχύουν εκεί, λέει ότι η τιμή για τούτο το μήνα θα είναι αυτή, σταθερή τιμή. Λοιπόν, δεν μπορεί να πει κανένας κάτι, αυτούς τους νόμους έχουν. Στην Δύση όμως υπολογίζεται ανάλογα με την προσφορά και την ζήτηση. Κάθε κράτος όμως, προσέξτε, εδώ τώρα ποια είναι η διαφοροποίηση, η τιμή βγαίνει συγκεκριμένα. Κάθε κράτος έχει ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο διασφαλίσει και φυλάσσει τα στρατηγικά του αποθέματα. Ο τρόπος ο δικός μας είναι για γέλια και δεν θα μπω στον πειρασμό να τον αναλύσω, γιατί έχει να πέσει πολύ κλάμα και δεν είναι καλό τούτες τις μέρες να πειράζουμε τέτοια πράγματα και ανοίγουμε τα μάτια των εξανατολών. Αυτό είναι αλλωνών δουλειά που πρέπει να το δούνε. Φέρνουν συμβούλους από την Αμερική πανάκριβος, από εδώ από εκεί. Οφείλαν τόσο καιρό να κάτσουν να τα δουν και να τα φτιάξουν αυτά τα πράγματα και η τωρινή κυβέρνηση και η προηγούμενη. Κανένας δεν τα έχει φτιάξει. Όμως, κάθε χώρα έχει διαφορετικό τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα στρατηγικά της αποθέματα. Δηλαδή, θα σας πω για την Τουρκία. Η Τουρκία τα στρατηγικά της αποθέματα είναι σε ένα μέρος, σε ένα τόπο να το πούμε έτσι, σε συγκεκριμένες δεξαμενές, δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκεί μέσα παρά είναι μόνο τα στρατηγικά της αποθέματα που τα προορίζει, όχι μόνο για το στρατό, αλλά για τα δημόσια της κτίρια, νοσοκομεία, σχολεία και οτιδήποτε. Και όποτε χρειάζεται, πάει και παίρνει από εκεί. Η τιμή των στρατηγικών αποθεμάτων είναι αγορασμένη με συγκεκριμένη τιμή που υπάρχει, είτε μιλάμε για αργό πετρέλαιο, είτε μιλάμε για καύσιμα, εξαιρουμένων των φόρων. Εβάζει το κράτος φόρο στον εαυτό του και τα χρησιμοποιεί. Έχει συγκεκριμένο περιθώριο ανάλογα με τους νόμους του. Η Τουρκία παραδείγματος για 90 ημέρες και τα χρησιμοποιεί κατά πώς θέλει. Στην Αμερική πάλι είναι διαφορετικό το σύστημα. Και μπορεί η Αμερική να αγοράζει από τον εαυτό της γιατί παράγει. Ενώ η Τουρκία δεν παράγει. Καταλαβαίνετε τις διαφορές που και ποιες είναι τώρα. Αλέκ, Ελλάδα δεν παράγει πετρέλαιο. Το δώσατε το στίγμα. Πάω γρήγορα, λοιπόν, κύριε Δαλή. Έχουμε βγει εκτός χρόνου. Θα σας πω και κλείνω. Το τελευταίο. Αυτή τη στιγμή έχει στα στρατηγικά της αποθέματα αγορασμένα επί Τραμπ πάμφθινες τιμές με 20 και με 25 δολάρια. Έχει πάρει 180 εκατομμύρια βαρέλια, θα πάρει άλλα 10. 190 εκατομμύρια. Πρέπει να τα αναπληρώσει. Άμα τα αναπληρώσουμε σημερινές τιμές, θα τα πάρει πιο ακριβά. Σαφές. Καταλάβατε. Αλέξανδρος, το σχέδιο, κύριε Δαλή, είναι να μην υπάρχει σχέδιο. Νίκος από Λονδίνο, το οικονομικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής. Αυτό μου άρεσε πάντως, θα το ξαναπείτε αυτό. Το σχέδιο να μην είπα. Αυτό πλησιάζει πολύ σε αυτό, σε αυτή τη θεωρία που έχω στο κεφάλι μου εγώ. Νίκος από Λονδίνο, το οικονομικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σαφές. Αφού μας ανατείναξαν τους αγωγούς φυσικού αερίου, ξέρουμε ποιοι, εμείς δεν ξέρουμε λέει. Μπορεί να είναι και ο λίγο από Σουηδούς, Νορβηγούς που να βάλαν το χεράκι τους. Εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζουμε πλαφόν στις τιμές πετρελαίου. Να αλλάξω Ήπειρο, λέει, κύριε, ή να πάω αλλού. Άλλος εδώ λέει, όπως το Ντίγκελ παραμένουν στα ζήτητα. Στη Γερμανία δεν υπάρχει ζήτηση ούτε τιμή τώρα. Έχω φιλαράκο αγρότη για τα σιτηρά που τη βγάζει με δανεικά στη Γερμανία, λέει. Άρα όλα κατά τη γνώμη μου στημένα, λέει εδώ ο φίλος. Παρένθεση. Εγώ δεν θα πω αν είναι νόμιμο ή παράνομο. Είναι ηθικό προχθές από λιμάνι της Θεσσαλονίκης να φορτώνεται ελληνικό σιτηρό και να φεύγει για εξαγωγές? Πώς το βλέπετε? Δεν έχει απάντηση. Ας το απαντήσουν οι ακροατές. Εγώ αν έχω απάντηση. Υποτίθεται ότι έχουμε εδώ και 6 μήνες σχέδιο για αυτό το πράγμα. Και είναι πρώτη φορά που γίνεται ή έχει γίνει και υπουργίες του προηγούμενου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης? Με ένταση. Δηλαδή ναι. Υπάρχουν νόμοι σε αυτόν τον τόπο για τα στρατηγικά αποθέματα. Για τα αποθέματα μάλλον των στρατηγικών αγροτικών προϊόντων όπως το στάρι ή δεν υπάρχουν? Εδώ πουλάτε ενέργεια από λιγνίτη στα Σκόπια. Τι λέτε τώρα, κύριε Δαλή, στα σιτηρά? Εδώ μας είπε προχθές ειδικός από τη ΔΕΗ ότι πουλάμε ενέργεια που παράγεται από λιγνίτη στα Σκόπια. Τι λέμε τώρα? Μας το είπε εδώ πέρα ο πρώην πρόεδρος ΔΕΗ. Τα σιτηρά σας μάραναν μόνο. Και δεν καταλάβα τι γίνεται εδώ. Απλά λέω ότι δεν είναι μόνο ενέργεια. Δεν είναι το ζητούμενο η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή επάρκεια. Είναι και η διατροφική ασφάλεια και η διατροφική επάρκεια. Τα οποία όλα αυτά είναι στρατηγικά αποθέματα για μια χώρα. Ιδίως σε συνθήκες κρίσης ή άλλες καταστάσεις που όλοι ευχόμαστε να δεν έχεις σιτάρια, άμα δεν έχεις ένα απόθεμα να φτιάξει το λαό ψωμί να φάει, τι συζητάμε τώρα? Δηλαδή, πώς γίνονται σε τέτοιες περιόδους οι εξαγωγές? Δεν υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο που πρέπει η χώρα να παρακρατά κάποιες ποσότητες υποχρεωτικά για εσωτερικές κατανάλωσεις ή κάνω κάποιο λάθος?
Κάποιοι πρέπει να αρχίσουν τη συζήτηση αυτή. Έτσι αρχίζουμε πάντα εμείς, να την αρχίσουν και να την τελειώσουν. Και ένα τελευταίο ερώτημα με αυτό θα κλείσουμε, κύριε Αδαλή. Εκτιμάτε, λέει, ότι όλη αυτή η ιστορία με τις διαρροές Nord Stream 2 είναι υπερδιωγγωμένη? Θέλω να πω, λέει, ότι αν πέφτανε όλοι απάνω στην επιδιόρθωση, θα ήταν θέμα 2-3 εβδομάδων να λειτουργεί με κανονική ροή. Κοιτάξτε, επιδιορθώσεις σε αγωγούς σε αυτά τα βάθη, που η κάθε σωλήνα είναι χωμένη κάτω από κάποιο στρώμα τσιμέντου και η κάθε μία ζυγίζει 12 τόνους, σε όλο αυτό. Και το σημείο αυτό που χτυπήθηκε δεν ξέρουμε, είναι ένα θέμα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν μας έχει δείξει κανένας ένα βίντεο όχι από το τι έγινε από εκεί κάτω. Όχι. Όλοι είναι σίγουροι για τη διαρροή, αλλά μέχρι εκεί. Έχετε δίκιο σε αυτό. Η διαρροή με διαρροή έχει διαφορά. Δηλαδή, τι είναι, είναι σε ένα κομμάτι, ας πούμε, neutral ουδέτερο του αγού, ή είναι πάνω σε κάποιο υπερσυμπιεστή? Τι συνέβη εκεί? Γιατί διαλέξαν αυτές τις τέσσερις περιοχές? Έτσι, γιατί βολεύανε? Ή μήπως γιατί κάποιες τρομοκρατικές οργανώσεις είχαν συγκεκριμένα στίγματα κατά τα πρότυπα της 11ης Σεπτεμβρίου? Το κρατώ αυτό που είπατε. Να σας πω κάτι. Βγάζει μάτια από μακριά ότι είναι τρομοκρατικό χτύπημα. Δεν είναι χτύπημα από τακτικό στρατό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμένα αυτό που με παραξενεύει είναι ότι εχθές η Σουηδία είπε ότι θα στείλει, λέει, ένα υποβρύχιο να δει τι γίνεται. Συγγνώμη, αν υπάρχει σοβαρή ζημιά η οποία μπορεί να επεκταθεί στον υπόλοιπο τον αγωγό, δεν φοβάστε μην γίνει? Ήδη υπάρχει οικολογική καταστροφή εκεί πέρα και μεγάλη οικολογική καταστροφή. Ήδη είναι η πρώτη φορά που σε εμπόλεμη ζώνη χτυπάνε αγωγούς φυσικού αέριου. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Προσέξτε αυτό που σας λέω. Δεν έχει ξαναγίνει, γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι καλά. Μια εικόνα δεν είχε ένας να μας δείξει? Μια ερωτησούλα τελευταία από το φίλο από τη Φραγκφούρτη. Το AdBlue στη Γερμανία είναι πλέον πολύ λίγο για να καλύψει μεταφορικές ανάγκες. Από Νοέμβριο σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Τι θα γίνει αν δεν υπάρχει άλλο? Θα καταρρεύσουν τα πάντα? Αν δεν υπάρχει, τι πράγμα? AdBlue, λέει εδώ. Τώρα κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Εδώ αυτή τη στιγμή αυτό που μας απασχολεί εμάς είναι τι έγινε στο σασμό και τι έγινε στο GNTM. Τώρα σοβαρά μιλάτε, δεν βλέπετε τι γίνεται? Νομίζω μπαίνετε και στο Twitter, μπαίνετε και από εδώ, μπαίνετε και από εδώ. Δεν βλέπετε τι γίνεται? Ένα ποσοστό σταθερό του κόσμου καίγεται, ενδιαφέρεται για τι θα γίνει με τους ίδιους, τι θα γίνει με τα παιδιά τους, τι ξημερώνει σήμερα. Έχει καταλάβει ότι αυτοί που φωνάζαμε δεν ήμασταν οι τρελοί του χωριού, αλλά ήμασταν άνθρωποι της αγοράς που ξέρουμε τι γίνεται. Και τα είπαμε όλα εντάξει. Τώρα εδώ που φτάσαμε, οι υπόλοιποι δεν πρέπει να ασχοληθούν και να διεκδικήσουν κάποια πράγματα? Φτάνουμε σε σημείο, αν έχετε το Θεό σας, κύριε Σαχίν, πρέπει να συζητάνε αυτά τα πράγματα. Πιάνουμε τα μεγάλα, τα βαριά τα θέματα. Πού ξανακούστηκε να τιμωρεί το κράτος με 10.000 ευρώ έναν άνεργο? Πείτε μου, πού ξανακούστηκε? Και δεν μιλάει κανένας. Όχι εγώ κι εσείς. Οι ενώσεις. Οι εργατικές. Τον άνεργο που θα βρει να τα πληρώσει από πού, για πείτε μου. Ακούστε τώρα, δηλαδή, ποιος αρρωστημένος εγκέφαλος σκέφτηκε ότι αν ένας άνεργος του προσφέρουμε μια φορά δουλειά και δύο φορές δουλειά και τρεις φορές δουλειά, κόψε το επίδομα, ρε παιδί. Δεν σου είπε κανένα, ναι, εκεί έχεις δίκιο. Σου λέει, δεν μπορεί να σου προσφέρουμε συνέχεια δουλειά και εσύ να μην πηγαίνεις να δουλέψεις. Ε, αλλά όμως τι δουλειά? Δουλειά που σου δίνει ο άλλος τα μισά λεφτά και εν πάση περιπτώσει είναι 80 χιλιόμετρα από το σπίτι σου? Θέλει λίγο ψάξιμο αυτό το πράγμα. Γι' αυτό υπάρχουν οι κοινωνικές υπηρεσίες που ελέγχουν. Δηλαδή σου λέει, μήπως τον άνθρωπο στις δουλειές που πάει τον εκμεταλλεύεται. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κόψε του και το επίδομα αν δεις και δεν έχει όρεξη να πάει στη δουλειά. Αυτό με το πρόστιμο τα 10.000 ευρώ που θα βάλει σε έναν άνεργο επειδή δεν δέχτηκε να πάει να δουλέψει. Ποιος το σκέφτηκε? Άνθρωπος ή κάποιος ο οποίος μόλις προσγειώθηκε στον πλανήτη να τον καλωσορίσουμε? Αυτό το σκέφτηκε λογικός άνθρωπος ή κάποιος που πρέπει να το χαϊδέψουμε το κεφαλάκι και να του πούμε, έλα κάτσε να μας πεις τα προβλήματα της παιδικής ηλικίας, μήπως σε χτυπούσε ο πατέρας σου, μήπως σε κακομεταχειριζόταν οι γονείς σου? Είναι πράγματα αυτά. Και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Σαχίνη, και κλείνω αυτό. Δεν ασχολείται κανένας σύλλογος συνδικαλιστικός. Γιώργος... Εσείς μου λέτε αλύσουμε το ενεργειακό πρόβλημα της Ελλάδας και της Ευρώπης. Γιώργος Αδαλής. Κατέβαλε και σήμερα φιλότιμες προσπάθειες να καλύψει τα περισσότερα. Είναι και άλλα, είναι άλλα τόσα, αλλά δεν θα βγούμε τελείως εκτός χρόνου. Θέλω να τον ευχαριστήσω. Πέταξε και τις βόμβες του. Θέλω να τον ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη. Εγώ σας και ευχαριστώ. Και να τα ξαναπούμε, κύριε Αδαλή. Εντάξει, έχετε δίκιο εσείς για τα αρρωστημένα μυαλά. Είναι τα ίδια που λένε ότι αφού προσαρμοστήκαμε στο πώς θα επιβιώσουμε σε συνθήκες πανδημίας, δεν είναι και δύσκολο ένα βήμα πώς θα επιβιώσουμε σε συνθήκες ενεργειακής κρίσης.
είναι ασκήσεις επί χάρτου, λένε κάποιοι, για τα επόμενα. Μάλιστα. Ορίστε. Καλημέρα, κύριε Αδαλή, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα και σας ευχαριστώ.